σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαστε τέλεια. Ναι, είμαστε φανταστικά. Ναι, είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε υπέροχα. Είμαστε έξω πραγματικά. Ναι, απίθανα. Είμαστε απίθανα. Θα σου έρθει. Περίμενε ρε. Βγάλ' το. Τώρα θα το πω, θα το πω. Μη με αγχώνεις. Βγάλ' το. Μην χτυπάς τον Ινή. Γεια! Ναι, θα κάνουμε τέτοια βιντεάκια και με τα μωρά από πίσω να ακούγονται γεια, μπαμπά! Αλλά δεν πειράζει, θα κάνω. Νανά! Λίγο! Λίγο με σκοτώνεις! Ο γοριάτης! Λίγο! Good morning! Στο βίντεο λοιπόν θα κάνουμε ερωτήσεις η μία την άλλη πόσο καλά γνωριζόμαστε. Ξέρετε που θα βγει αυτό, ε? Παρόλο που είμαστε αδερφές, είμαι σίγουρη ότι πολλά πράγματα δεν τα ξέρεις εσύ για εμένα και εγώ για εσένα. Βασικά είμαι σίγουρη ότι τα παιδικά της χρόνια δεν τα ξέρω καθόλου, αλλά τέλος πάντων, όπως και τα δικά μου. Παρόλο που η Έμιλι έζησε όλα μου τα χρόνια, 20 χρονών, είμαι 28 είναι αυτή. Από 8 χρονών με ξέρει και ναι. Από 0 σε ξέρει. Από 8 χρόνια πίσω είναι εσύ. Μου φαίνεται παράλογο να μην ξέρεις αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν ξέρω για σένα πολλά γιατί σε έζησα μετά τα 22. Εντάξει, δικαιολογείσαι, αλλά και πάλι θα έπρεπε να τα έχεις ρωτήσει. Πάμε! Όταν λοιπόν θα απαντάμε λάθος στις ερωτήσεις η μία για την άλλη, θα τρώμε σαν τη γη στη μούρη. Γι' αυτό δείτε μας πόσο όμορφες είμαστε τώρα. Γιατί μετά πάμε στα άσπρες. Ναι! Θα μαζέψουμε λίγο τα μαλάκια μας με τα κοκαλάκια μας για να μην γίνουν χάι, γιατί μετά έχουμε και έξοδο, δεν γίνεται. Θα πάμε σε παιδότοπο. Ναι, πάμε απέτσι. Δεν ξέρω τσόκερ. Δεν ξέρω τσόκερ. Θα λέμε τις ερωτήσεις μία ή άλλη. Και εκτός από αυτό θα ξεκινήσουμε με λίγο σαν τη γη και όσο πάει και χειροτερεύει περισσότεροι, οκ? Okay? Να πούμε στους όρους ότι έχουμε περίπου 10 δευτερόλεπτα να απαντήσουμε. Μπορείς να λες πολλές απαντήσεις μέχρι να το πετύχεις. Okay. Αλλά έτσι θα είναι λίγο πιο εύκολο, δεν πειράζει όμως. Είμαι καλή σήμερα πάλι. Δεν ξέρω ποια θα γίνει χειρότερα, αλλά πάμε να δούμε. Ξεκινάμε? Ναι, πάμε. Πρώτη ερώτηση. Από εμένα. Ναι. Ερώτηση νούμερο 1 και σου έβαλα εύκολη για να μην φάμε σαν τη γη από τον πρώτο γύρο. Ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα? Ένα, δύο, όχι. Είναι το πετρόλ, αυτό το... Πετρόλ λέγεται. Πώς το λένε τώρα αυτό? Έχουν περάσει. Πώς το λένε? Γαλάζιο πράσινο. Το πετρόλ τι είναι? Το πετρόλ είναι πετρόλ. Άλλη κατηγορία. Α, εμένα μου αρέσει το γαλάζιο πράσινο. Γαλάζιο πράσινο. Ωραία. Είχα. Βάλουμε λίγο, άμα θες βάλουμε το δάχτυλο, άμα θες... Σιγά-μιλιο, έχουμε δεύτερο. Ένα πιάτο εδώ πέρα που... Τώρα είμαι μήνυ όντως. Λίγο, γιατί την ξέρεις την απάντηση, απλά δεν σου ερχόταν. Ναι, εντάξει. Είναι το άγχος της πρώτης φοράς. Για να δούμε ποια είναι η δικιά σου πρώτη. Λοιπόν, πάμε στη δικιά μου πρώτη ερώτηση. Είμαι πολύ καλή. Τι ήθελα να γίνω όταν ήμουν μικρή? Ηθοποιός. Πιο μικρή? Μπαλαρίνα. Όχι, δεν ήθελα ποτέ μοντέλο. Να γίνω. Μοντέλο. Ναι. Μπράβο! Ήθελα να γίνω ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια έτσι ένα διάστημα. Και μοντέλο. Τι στραφές. Εσύς δεν κοιτάζε με. Γι' αυτό το όνειρό μου δεν έγινε πραγματικότητα. Λοιπόν, καταλάβατε. Πάμε. Ερώτηση νούμερο 2. Ποιο ήταν το πρώτο μου πεταχτό φιλί? Τι εννοείς ποιο? Όνομα. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι το 2 και 3 όμως. Ξέρω τι είναι αυτό. Πώς το λένε? Ηλία. Όχι. Γιώργο. Όχι. Αρχίζω να τα λέω όλα. Δεν ξέρω. Τέλος. Πώς το λένε? Ήλα, ρε φίλε, το θυμόμουνα. Ήλα. Καλά, φανταστική. Ποιο ήταν το αγαπημένο μου παραμύθι? Πώς τη λένε? Όχι η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα. Ναι. Σε αυτό δευτερόλεπτα ρε φίλε, το βρήκες. Είδες, ευκολάκια σου έχω βάλει τη χερούλα. Τρίτη ερώτηση δικιά μου. Πόσο καιρό ήταν η πρώτη μου μεγάλη σχέση? Ένα χρόνο. Ένα μισή. Ή ένα μισή. 9 μήνες. Α, 1,5. Το δίνω. Ένα χρόνο και 2 μήνες.
Το δίνω στον ένα χρόνο γιατί είναι κοντά στον ένα χρόνο. Εντάξει, ωραία, δύο μήνες θα μαλώσουμε, δεν πειράζει. Το δίνω. Μου το δίνει. Πάλι καλά γιατί θα είχα γίνει χάια. Α, στάζει και με ξύνει. Βλέπω στα γονίτσα. Πάμε. Πάμε στην τρίτη ερώτηση από εμένα. Τι άθλημα έκανα. Τι έκανες, έκανες άθλημα. Ναι, έκανα. Τένις. Όχι. Έκανα και άθλημα, ρε παιδιά. Ναι. Ρακέτες του τένις και του πινκ-πονγκ. Ναι. Πήγαινα με τον αδερφό μου πινκ-πονγκ. Για τα ξέρει όλα. Ερώτηση τέταρτη. Τι ήθελα να γίνω μικρή. Κτηνίατρος. Ναι, ρε. Ναι. Τώρα είναι λίγο δύσκολο, δεν το ξέρεις. Αλλά πάμε. Τι είδους χορό έκανα. Γιατί πήγαινα και χορό για να ξέρεις. Ορίεντα. Hip hop. Latin. Όχι. Μπαλέτο. Όχι. Τάγκου. Όχι. Τέλος! Έχω πει όλα. Τι? Πήγαινα μοντέρνο χορό, ήμουνα μοντέρνα. Έτσι το λέγαμε, μοντέρνο χορό πάω. Έτσι το λέγανε όταν πήγαινες εσύ. Τώρα μάλλον το λένε hip hop. Όχι, δεν είναι hip hop, είναι μοντέρνος. Έχεις αντιγύη, αλλά εγώ επειδή θέλω να το ζήσω πατήσεις και εγώ λίγο. Θα βάλω. Ευχαριστώ. Cupcake. Μισθυμίδι. Θα σου πω κάτι. Σου έβαλα λίγο πολύ γιατί τόσες ερωτήσεις έχεις πάει σε ρί. Να έχω πολλά να παίρνετε τη ρώτησα καλά. Να μην πω τώρα σε αυτή που έρχεται αυτό. Έτσι πως είμαι. Ονόμασέ μου. Ω, έσαξε. Δεν έκανα λάθος. Ονόμασέ μου τρεις φίλες του δημοτικού. Παντελίνα. Πώς τη λέγανε την άλλη μωρέ την ψηλή? Α, τέλος χρόνου. Πώς τη λέγανε τώρα αυτή? Έχεις άλλες δυο. Στη μία θα βαλάσουμε. Πας καλά. Λίγο βγάλε από το μάτι. Όχι έτσι από τώρα. Γιαούρτι. Ποιο ήταν το αγαπημένο μου χρώμα στο γυμνάσιο? Πάρτα το. Ροζ. Όχι. Μοβ. Όχι. Το μοβ ήταν. Θυμάμαι, είχες και παπούτσια μοβ. Όχι, αυτό ήταν πιο κόκκινο. Πορτοκαλί. Λε, κόκκινο. Είδε, τα λέει όλα ρε παιδιά. Αφού εσύ το άφησες να γίνεται αυτό. Δεν μ' άρεσε. Να σου πω κάτι, είχες βάψει το δωμάτιο σου κόκκινο. Και ναι, πορτοκαλί. Ήτανε κόκκινο. Να, βασικά κοίτα, ήτανε μοβ. Και μετά ήταν το κόκκινο. Αυτό, είδες, εγώ το ξέρω ότι ήταν το μοβ. Και μετά ήταν το κόκκινο. Όχι, είναι άλλο, τώρα το θυμήθηκα. Τώρα θυμήθηκα. Και είχα πολύ κόλλημα. Ήταν το μπλε ηλεκτρικ. Και μπλούζες είχα και μπουφάν. Ναι, θα είχα πάρει όλα μπλε ηλεκτρικ. Όταν έγραφα αυτή την ερώτηση, αυτό είχα στο μυαλό μου, αλλά τώρα κόλλησα. Γιατί και το μόβι ήταν και το κόκκινο ήταν. Ωρε φίλε, στάζει και θα αργαλείσαι. Αχ! Δεν μπορώ να μην ξύνει. Και με τσάλε να μην ξυθεί. Είσαι, το έχει βάλει. Περίμενα να το κάνω το σπίτι. Ωραία. Τώρα θα το κάνω καινούριο. Ναι. Αυτό επειδή δεν ήξερα το λυκτή. Ναι, εδώ το θυμόμουν εγώ. Ας το πάω γιατί δεν θυμάμαι την ηλία. Αγαπημένο μάθημα στο λύκειο. Γυμναστική. Θέατρο. Τι, δεν ξέρω, τι έκανε στο λύκειο. Βιολογία. Ναι. Στα τελευταία δίδυτερα. Ναι, μπούρσε, μπούρσε. Τελικά την ξέρω τέλεια την αδερφή μου. Πού ήθελα να μένω όταν ήμουν μικρή. Εύκολο. Στην Αθήνα. Ναι. Wow. Μου άρεσε η Αθήνα. Ναι, πρόβλημα από μωρό. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στο σώμα μου, τι θα ήταν αυτό? Εδώ αυτό το παχάκι, ναι. Θα το γέμιζες. Με. Το ξέρω. Ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα τώρα? Το ροζ. Εύκολο, είδατε, έβαλα. Άρχισα να βάζω και λίγο εύκολο γιατί λέω θα τα έχει πάει όλη στην πούρα, αλλά τελικά τα έχω πάει εγώ. Λοιπόν. Προτιμώ κόκκινη ή άσπρη σάλτσα? Άσπρη. Ναι. Προτιμώ άσπρη, πέφτει αυτό. Εγώ προτιμώ κόκκινη. Είμαστε διαφορετικές αυτό. Μισό γιατί δεν ξέρω αν είναι μίξουλα ή. Δηλαδή. Εμένα τρέχει. Αυτό και θα πει πάνω στην πλήρη πάλι. Με στήριξε. Α, το μάτι μου. Α, με την ίδια στέρια που κάνω και μύτη μου κάνω και το μάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να το βγάζουμε από το πρόσωπο, αλλά επειδή αρχίζει η ιόνι σαν τη γη, σου ξύνεται όλο το πρόσωπο και
Δεν γίνεται. Δύσκολη ερωτησούλα. Νομίζω δεν το έχεις. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή δίνω τρεις επιλογές, θα πρέπει να απαντήσεις στη μία. Προτιμάω BMW, Audi ή Mercedes. Audi. Πότε άλλαξες? Μου αρέσουν τα Audi. Μου αρέσουν και τα BMW. Τα X5, X6, X7. Αλλά ήμουν πάντα Mercedes. Γιατί είναι η κυρία η Mercedes. Πότε? Πάντοτε. Από πότε είσαι Ρωσίδες? Μου αρέσει, ναι. Μέχρι πριν 5 μήνες έλεγα, όχι, θέλω το α6 ή το. Ναι, εντάξει, μ' αρέσουν και τα Audi. Και το BMW το X5. Ναι, και η Lamborghini Urus μ' αρέσει, αλλά εντάξει, δεν έβαλα Lamborghini. Ναι, το Mercedes δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ναι, σαν αυτοκίνητα μ' αρέσουν τα Mercedes περισσότερο. Πιο ακριβά, πιο κλασάτα, πιο κυριλάτα, πιο πάρτο. Πάλι από εκεί. Δικούνι, πάρτο. Σου έρχεται, δεν έπρεπε να είμαι τόσο καλή. Γιατί τώρα θα την πας καλά. Για να δω. Λοιπόν, αν πήγαινα κάποιο μακρινό ταξίδι. Σοβαρό άτομο τώρα. Αν πήγαινα κάποιο μακρινό ταξίδι, πολύ μακρινό, πού θα πήγαινα? Πολύ μακρινό, Αυστραλία. Όχι. Καναδά. Α, περίμενε, ξέρω που. Τέλος χρόνου. Πού? Ιαπωνία. Πρώτα φορά τα ακούω. Δεν ξέρω. Όλοι οι τλαπάν. Αυτοκίνητα. Δεν ήθελα μόνο αυτό. Τι μόνο! Τα έκανε τώρα! Μακριά. Ωραία. Πότε οδήγησα πρώτη φορά? Μήνα. Ω, καλά. Ιανουάριο στο πράγμα. Αφού δεν θα έρθει. Όχι, έτσι. Ένα θέλω. Ιούνιο. Όχι. Τι? Μάρτιο, ρε φίλε. Κι εγώ έπρεπε να το ξέρω, ρε φίλε. Η πρώτη φορά που οδήγησα μαζί σου ήμουνα. Α, στο πλάτισμα. Με το Βαγγέλη. Ναι. Έχει δίκιο. Πού να θυμάμαι, εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Πάμε. Να είμαι τώρα έτσι με ένα μάτι, άμα τα ανοίξω αυτό πάει. Εντάξει. Αααααααα. Παναγία. Τη σκουπίζει η κόρα, είμαι καλή. Σαν Κινέζα είμαι. Ναι, ισχύει. Α, τσούζει το μάτι. Παναγία μου, λίγο τα μάτια μου να βλέπω, δεν βλέπω τις ερωτήσεις. Η ολοκαθαριστής δεν έχεις. Γιατί σε κάθε τέτοιο challenge εγώ είμαι αυτή που τα παθαίνω όλα. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν με λυπάται κανείς. Σε αυτά του άζει. Αν σου έλασα τι είναι, τέλος πάντων. Τι ήχο που τον έλαψε. Α, ναι, και έτρεξε. Ποιο παιχνίδι έπαιζα πιο πολλά χρόνια. Όχι. Πιο πολλά χρόνια. Dota. Σε θέμα χρόνου. Μέχρι σήμερα. Ναι, τώρα μην. LOL. Lineage, Dota και LOL έπαιζες πιο πολύ απ' όλα. Ναι, όντως. Ξεχνάω να σε κάνω. Νομίζω ότι πας στην επόμενη ράξη. Όχι. Τι. Άμα δεν απαντούσε σωστά θα το έτρωγε, πάνε να το φάω. Ο ασυλίτης μου φαίνεται, αδερφούλα μου. Τι ράτσα είναι η αγαπημένη μου γάτα? Δέχομαι και χώρα. Από ποια χώρα είναι? Γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς πως λέγεται η ράτσα, οπότε χώρα. Ούτε εγώ θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ποια χρώμα είναι? Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια του ψηλά. Γκρι. Είναι γκρι και είναι η Ρωσίδα. Ανέρεση, το ήξερα. Μου αξίζει. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν βλέπω. Έβγαλα και το eyeliner. Πολύ ωραία. Ας συνεχίσουμε. Καλά είμαι ακόμα. Πόσες ερωτήσεις έχουμε ακόμα? Δεν γίνεσαι πιο χάρη, οπότε εντάξει, άρεξε. Όντως, πόσο χειρότερα να γίνω πια? Ποιο είναι το χειρότερό μου φαγητό? Ρεβιθιά. Α, τέλος. Ψάρια. Όχι, τι λες μωρέ, τρώω ψάρια. Δεν ξέρω, δεν μπάμιες. Θυμάμαι τώρα. Τι λες ρε που τρως? Τρώω εγώ μπάμιες. Πες να μην έχω φάει ποτέ. Μπιζέλια. Μπάμια ρε, μπάμια, είναι μπάμια. Η μπάμια ποια είναι? Πράσινη είναι και αυτή, αλλά δεν είναι αρακά. Μα μπιζέλια, αρακά. Τώρα. Όχι πολύ. Όχι πολύ. Με έφτιαξε κιόλας. Μα όταν ρωτήσα τη δίτη.
αν έκανα δεύτερο παιδί, τι θα ήθελα να είναι? Κορίτσι. Λάθος. Τι λες ρε, αγόρι θέλω. Κοροϊδεύει. Θέλεις κορίτσι? Αγόρι θέλω πάλι. Δεν θέλω κορίτσι, όντως. Από πού? Από εδώ. Ήμουν έτοιμη. Ψυχολογικά να το πάω. Φαγητό προτιμώ ή ύπνο? Α, δύσκολο. Πρέπει να απαντήσεις σωστά. Δύο. Φαγητό. Ήθελα πολύ να κάνει. Ποιος ήταν ο πιο χαμηλός μου μέσος όρος στα σχολικά μου χρόνια, παιδί μου, μέσος όρος, δηλαδή γυμνάσιο λύκειο, ας πούμε, πες. 12. Ναι. 12 και 10. Θέλω να μου πεις 3 αγαπημένους μου τραγουδιστές Έλληνες. 3 στα 3, μην έρχεσαι να λες 10, πάμε. Χαρούλης, πώς τον είναι τον άλλον, από τις μέλης στο Μάστορα και Οικονομόπουλος. Μπράβο ρε φίλε, τα βρήκε όντως. Χαρούλης, Οικονομόπουλος και Μάστορας. Ποιο άθλημα ήθελα να κάνω μικρή και δεν μπορούσα? Τι δεν μπορούσα? Δεν με πήγανε ποτέ. Εμένα μου. Πόσο ψυχολογικά μπορεί να έχει. Πατίνια. Πατινάς. Καλά δεν σου ήρθε η πασία, ας πούμε. Ήθελα να πάει βόλεϊ η αδερφή μου. Ναι. Τι λες ρε αδερφούλα μου? Δεν το πιστεύω. Και αν η αγαπημένη μου ξένη ηθοποιός? Πώς τη λένε? Εμίλια Κλάρκ. Και εγώ πήγα να μετρήσω. Εμίλια Κλάρκ. Ντανιέλη Ταργκάριεν μου ήρθε όλα, μου ήρθε. Ντανιέλη Ταργκάριεν όλα. Ο Στόρμπορν, πάρα το το κατεβατώ. Mother of Dragons. Είμαι σίγουρη πως επειδή είναι πολύ εύκολη η ερώτηση να τη βρεις. Ποιο άθλημα ή δραστηριότητα δεν μου αρέσει καθόλου? Δηλαδή το σχένομαι ρε φίλε. Δεν μπορώ να το ποδόσφαιρο. Όχι. Τι? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι και το σχένεσαι? Ναι, δεν μπορώ να το κάνω, το σχένομαι. Μπάσκετ. Τρέξιμο. Δραστηριότητα, παύλα, άθλημα. Ρε φίλε, κάποιοι τι άθλημα κάνεις? Τρέχω. Κι εγώ τρέχω, μια ζωή και δεν φτάνω. Αλλά μου το λέμε. And the last of... Να πάρω τα πρωί. Ακούσατε το? Νόμιζα θα πνίγω. Λέω, αυτή ήταν η καριέρα μου εδώ. Τελείωσε. Σβήσα όλα. Τέλεια. Ωραία. Α, έχουμε κι άλλη. Ναι, μια. Αλήθεια. Νόμιζα ότι ήταν η τελευταία. Και πώς το ρίξα. Μία τελευταία και από μένα. Εγώ να μην πω. Δεν αντέχω. Άμα δεν το βρω, θα το φάω αυτό εις διπλού, το ξέρω. Αλλά λυπήσουμε γιατί βαριέμαι με τα. Γιατί έχω βάλει εύκολη ερώτηση στο τέλος. Προτιμάω κυριλέ στυλ ή καθημερινό πιο comfort? Κυριλέ. Ναι. Τι? Προτιμάς comfort? Ναι. Από πότε? Είμαι εγώ ντίβα. Παιδιά, προτιμώ το κυριλέ στυλ, είπε την αλήθεια, αλλά... Παίζε πολύ άδικα! Πολύ άδικα παίζει! Δεν πειράζει, πολύ καθαρή ήσουνα! Κόρη! Άρα σε ξέρω καλύτερα από ότι εσύ εμένα και νόμιζα ότι μ' αγαπούσες. Μ' αγαπούσες, ναι. Τελικά, παιδιά, όντως η αδερφή μου με ξέρει καλύτερα από ό,τι καταλάβατε. Μάλλον εγώ τα λέω πιο πολύ γι' αυτό. Ανοίγομαι πιο πολύ. Ε? Όχι ότι εσύ με ρωτάς. Και μεν με έχει. Δεν ξέρω αν θα έχω κινητό μετά από αυτό. Από αυτό το challenge. Ελπίζουμε να μην έχει μπει μέσα στη φόρτιση και καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να γελάσατε, να περάσατε καλά. Δεν ξέρω. Πόσες ερωτήσεις βρήκα? Δεν ξέρω, νομίζω ότι βρήκα σχεδόν όλες εκτός από 3 ή 4. Κάπου. Γράψτε κάτω στο σχόλιο πόσες ερωτήσεις απάντησα σωστά, γιατί δεν θυμάμαι. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, subscribe, κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα μας βίντεο. Αυτά λοιπόν, σας αγαπάμε πολύ, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, τα λέμε! Γράψτε μας κάτω στα σχόλια τι άλλο τσαλεντζάκι θέλετε να κάνουμε. Φιλάκια! Τσάου! Bye! Τα λέμε!
σε επόμενο βίντεο. Γεια.